Όλο και περισσότερε υποθέσει ενδοοικογενειακή βία βγαίνουν στο φω τη δημοσιότητα και ακόμα πιο πολλέ φτάνουν πλέον στα ακροατήρια των δικαστηρίων, με του δικαστέ να είναι αμύλητοι απέναντι στου δράστες αυτών των εγκλημάτων. Μια τέτοια υπόθεση έφτασε χθε στο ακροατήριο του τριμελούς πλημελιωδικίου τη Πάτρα, η οποία στι λεπτομέρειέ τη προκαλεί ανατριχύλα και αποτροπιασμό. Το δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε 4,5 χρόνια φυλάκιση έναν άνδρα, ο οποίο πραγούσε στα πέντε παιδιά αμαία τη συντρόφου του και εναντίον τη σε χρονικό διάστημα από το 2017 έως το 2021. Μάλιστα, το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και τώρα ο κατηγορούμενο που φρόντισε να μην εμφανιστεί στο δικαστήριο, εάν συλληφθεί, θα οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή. Σύμφωνα με το συνήγορο υποστήριξη της κατηγορίας δικηγόρο Πατρών Αθανάσιο Διαμαντόπουλο, ο κατηγορούμενος ήταν πατριός των πέντε παιδιών Αμαία και καταγγέλθηκε από τη σύντροφό του. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο δράστης είχε χτυπήσει ακόμα και το μικρότερο παιδί της οικογένειας το οποίο την περίοδο του περιστατικού ήταν ηλικίας μόλις δύο μηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δράστης έχει κατηγορηθεί και θα δικαστεί και για εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης και ασέλγειας σε βάρος των πέντε παιδιών σε υπόθεση που έχει σχηματιστεί διαφορετική δικογραφία. Συγκεκριμένα, τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια της οικογένειας έχουν κατηγορήσει τον πατριό τους ότι τα έπλαινε ο ίδιος προβαίνοντας σε γενετήσιες πράξεις.